Κάθε φορά που πάω σε έναν καινούριο τόπο, νιώθω την περιέργεια του παιδιού που όλο κοιτάει και ρωτάει, να δει, να μάθει, να ρουφήξει. Σπίτια, καντούνια χτισμένα, αμφιθεατρικά και πάνω-πάνω κορώνα το κάστρο, σαν ένα πλουμιστό παγόνι που ταξιδεύει στον ουρανό. Από ψηλά η ματιά, σε ένα φινιασμένο άλογο χάνεται μακριά στο γαλάζιο του μεσσηνιακού κόλπου. Νιώθεις την κυριαρχία του αετού εδώ πάνω και θέλεις να πετάξεις, να ζυγιαστείς πάνω από το λιμάνι με τις ψαρόβαρκες και μετά να χαθείς το φως του κατά μεσήμερο. Θα ήθελα στα αλήθεια να είχα μπάρπα στην Κορώνη, να έρχομαι κάπου εδώ, δραπετεύοντας από την τύρβη της Μεγαλούπολης. Να γεμίσω γαλήνη και ανεμελιά, να νιώσω το μεγαλείο της απλότητας και τον γλυκασμό της επικοινωνίας βαθιά στην ψυχή μου. Θοδωρή, τι σημαίνει να έχεις μπάρπα στην Κορώνη? Ανατρέχοντας το παρελθόν, η φράση αυτή υποδεικνύει και αναδεικνύει τη μεγαλοσύνη της πόλης. Είναι ένα στοιχείο που πέρασε σαν θρύλος στη νεότερη και στη σύγχρονη Ελλάδα και δείχνει ακριβώς την ισχύ που είχε αυτός ο τόπος και την απέκτησε μέσα στην ιστορία. Οι εκδοχές είναι αρκετές. Οι ουσιαστικότεροι, και εκεί πρέπει να ανατρέξουμε, είναι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν και ο αγάς εδώ της περιοχής είχε στην Τρίπολη το αφεντικό όλου του Μωρέα τότε, θείο, και όλοι έρχονταν στον αγά της Κορώνης για να τους εξυπηρετήσει, να κάνει τα ρουσφέτια. Ήταν ο άνθρωπος που έλυνε και έδαινε. Αλλά και στη νεότερη ιστορία, στην σύγχρονη ιστορία και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Κορώνη είχε αναδείξει ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έπαιζαν ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της νεοσύστατης και με πολλά προβλήματα της χώρας. Οπότε και πάλι υπήρχε αυτό που λέμε το ρουσφέτι, να το πούμε έτσι. Όλοι προσέτρεχαν σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ από την Κορώνη για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν μέσα στο μηχανισμό του κράτους. Η Κορώνη έχει μια χοντιά. Είσαι σε έναν μικρό τόπο, αλλά ιστορικό τόπο, και το νιώθεις κάθε μέρα. Ο παραδοσιακός οικισμός διατηρεί το μέτρο. Έχουμε φροντίσει, φροντίζουν πρώτα απ' όλα και οι ίδιοι πολίτες. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Φροντίζουν δηλαδή να διατηρήσουν αυτή την εικόνα της πόλης και το έχουν καταφέρει. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Πέρασε μια λαμπρή πορεία και γνώρισε ένα μεγαλείο επί Βενετοκρατίας. Είναι ένα από τα μάτια της Βενετιάς στη Μεσόγειο. Το άλλο είναι η γειτονική μας Μεθόνη. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδρομή ακριβώς έχει δώσει το κύρος. Στην επαρχία οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες και σαν τρόπο ζωής αλλά και για την οικονομία από ό,τι είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, όπου έχουμε την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Τα μεγάλα αστικά κέντρα κυνηγούν το χρόνο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ο χρόνος. Εδώ νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταφέρει να κερδίσει το χρόνο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχει χρόνο για τον ίδιο, για την οικογένειά του. Κάτι που δεν το έχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή έχω ζήσει κι εγώ σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στον κόσμο. Εδώ υπάρχει ο χρόνος. Λευτέρη, δεν άργησα. Όχι μόνο δεν άργησα, ήρθες και νωρίτερα. Βλέπω πολύ ωραία εικόνα εδώ. Πράγματι, πολύ ωραία. Δηλαδή να είσαι εδώ, να έχεις ένα σπίτι εδώ, αλλά για να έχεις ένα σπίτι εδώ και να μένεις, πρέπει να έχεις μπάρπα στην Κορώνη. Όχι απαραίτητα. Εδώ είναι η είσοδος του κάστρου, Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική είσοδος του κάστρου της Κορώνης, επιβλητική όπως βλέπετε. Το πλακώστρο το ευτύχη είναι παλιό ή καινούριο? Είναι νεότερο. Είναι νεότερο, έχει γίνει για τις ανάγκες των επισκεπτών. Πιθανολογώ την τελευταία πεντηκονταετία έχει κατασκευαστεί. Ακούω τα ζυζίκια, έχω στήσει ωραία συναυλία για ένα γύρο. Είναι η συμφωνική ορχήστρα του κάστρου. Βλέπω και πολλές ελιές εδώ μέσα. Πράγματι υπάρχουν
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καλλιεργούμενων εκτάσεων. Και φανταστείτε παλιά ότι εδώ υπήρχε μια καστροπολιτεία. Όπως βλέπεις στη Λευτέρη, το κάστρο εξακολουθεί να κατοικείται και σήμερα, με τα λιγοστά αυτά σωζόμενα κτίρια. Το κάστρο της Κορώνης έχει την ιδιαιτερότητα ότι φιλοξενεί πολλές και ετερόκλητες δραστηριότητες, ιδιαιτερότητα ενάντια των άλλων κάστρων, πολλά από τα οποία είναι αμυγός αρχαιολογικοί χώροι, χωρίς ιδιοκτησίες κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό κατάλοιπο κτισμάτων κατοικιών, το μοναδικό κημητήριο του κάστρου, του οικισμού, το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που καταλαμβάνει τον αρχαιότερο πυρήνα που χρονολογείται 5ο με 6ο αιώνα και βεβαίως μια πλειάδα καλλιεργούμενων τιμάτων. Όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο δίνουν ζωή στο χώρο. Εδώ βρισκόμαστε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του κάστρου. Είναι η παλαιοχριστιανική κτίσμα, ναός, του 5ου με 6ου αιώνα. Απέναντί μας είναι το μοναστήρι, το αρχαιότερο τμήμα του κάστρου, βυζαντινής περίοδου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στο τείχος απέναντι μπορούμε να δούμε μαρμάρινα μέλη από κάποιο αρχαιότερο μνημείο. Χρονολογείται στον 5ο με 6ο αιώνα. Είναι το βυζαντινό τμήμα του κάστρου, στο οποίο προστέθηκαν για αμυντικούς σκοπούς από τους κατά καιρούς κατακτητές οι εξωτερικοί περίβολοι, πάντα με σκοπό την καλύτερη άμυνα της καστροπολιτείας. Καταλαβαίνετε, τα συναισθήματα είναι έντονα όταν βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, συνδυάζοντας όλη τη δραματική ιστορική διαδρομή του κάστρου, των τυχών του, των ανθρώπων που περπάτησαν, έζησαν, που έγραψαν ιστορία. Είναι ένας από τους 5 αρχικούς φρωμαχώνες, ο ένας εκ των οποίων σήμερα δεν υπάρχει, έχει ανατιναχθεί. Ο συγκεκριμένος φρωμαχώνας που είμαστε τώρα είναι ο λεγόμενος φρωμαχώνας 4, ο οποίος για εποπτικούς λόγους έχει ονομαστεί έτσι. Αν θα δούμε το θόλο, έχει έντονο πρόβλημα λόγω γεωλογικών φαινομένων του υπεδάφους. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό χώρο, μεγαλειώδη έτσι από την άποψη του όγκου. Βέβαια έχει κάποια προβλήματα όσον αφορά την επάρκειά του, τη στατική επάρκεια. Υπάρχει μια εγκάρσια ρηγμάτωση η οποία ακολουθεί και στο υπέδαφος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καταβάλλεται προσπάθεια στις επόμενες παρεμβάσεις στο χώρο του κάστρου να μπορέσουμε να το αναιρέσουμε ή να επιληθεί. Να στερεωθεί με άλλα λόγια το υπέδαφος καταρχήν του προμαχώνα και κατά συνέπεια να μπορέσουμε να στερεώσουμε και τον προμαχώνα. Αυτά εδώ τι είναι εδώ? Το στοιχείο αυτό ήταν μια φυσική απαγωγή των αναθυμιάσεων των κανονιών. Έπρεπε δηλαδή με κάποιο τρόπο να γίνει εκτόνωση, να γίνει απαγωγή των αναθυμιάσεων. Προφανώς είναι ένα στοιχείο ευρηματικότητας των κατασκευαστών του συγκεκριμένου μνημείου. Και φυσικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την οχυρωματική αρχιτεκτονική γενικά.
Έξω κάνει πολύ ζέστη, εδώ έχει μια δροσούλα. Πράγματι. Και έχει πράγματι μια πολύ ωραία θέα προς τη θάλασσα. Πράγματι. Ένα ωραίο γαλάζιο κομμάτι. Εδώ βρισκόμαστε στη Μπύλη Βίτα, η οποία έχει πρόσφατα αποκατασταθεί. Υπήρχε πριν ένα αδιαμόρφωτο άνοιγμα και επίσης μια σημαντική φθορά, μια απώλεια του μετόπου του γειτονικού τείχους, το οποίο όπως βλέπουμε τώρα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Σίγουρα είναι ένα από τα σημαντικά σημεία του κάστρου, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι η δεύτερη πύλη του κάστρου και υπάρχει μια τρίτη βοηθητική. Γνωρίζοντας την αρχική κατάσταση των τείχων, θα έλεγα ότι αισθάνομαι κάποια ικανοποίηση. Το κάστρο διγλίζει τα πέλαγα και παλιά προστάτευε τα περάσματα των πλοίων. Εντυπωσιάζουν οι πελώριες πύλες του, οι στιβαροί προμαχώνες του, οι πλατείς τείχοι και η περίτεχνη λιθοδομή του. Φαντάζει απόρθητο και περήφανο, σαν να είτο φωλιά σε απόκρημνο βράχο. Περπατώντας εδώ, αισθάνεσαι τη δύναμή του, τη χλαλοή των παλιών στρατιωτών και τον απειλητικό κρότο των κανονιών μιας εποχής όπου η στρατηγική του πολέμου και οι άνθρωποι ήταν πολύ διαφορετικοί. Τα κάστρα ήταν πάντα θύλακες κυριαρχίας και επιβολής, μέσα από σκληρές μάχες, σώμα με σώμα, ποτισμένα με αίμα. Σήμερα παίρνουν για μας ρομαντικές διαστάσεις. Ο χρόνος παραλλάζει τη σημασία και την χρήση των πραγμάτων. Τίποτα πια δεν είναι σήμερα όπως ήταν χθες και τίποτα δεν θα είναι αύριο όπως είναι σήμερα. Φως, πολύ φως παντού. Στο γυναικείο μοναστήρι, η επιφάνεια του Θεού είναι διάχυτη παντού. Καλοσυνάτες ταπεινές καλόγριες μας δροσίζουν στην κάψα του μεσημεριού με ένα ποτήρι δροσερό νερό. Γύρω ο χώρος παστρικός, φροντισμένος και φιλόξενος. Εδώ όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι άνθρωποι, τα πουλιά, τα ζουζούνια. Μέρες τώρα αυτή η αράχνη έχει υφάνει το δίχτυ της και παγιδεύει πεταλούδες και έντομα. Η ισορροπία και η νομοτέλεια της φύσης δοξάζουν τη σοφία του Θεού. Να ανοίξουμε πρώτα το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, εδώ. Να το ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος. Να το δείτε. Τώρα το έχουν λίγο ανακαινήσει, το φτιάξαμε. Βέβαια, λίγο η υγρασία πάλι μας πειράζει. Να ανάψουμε ένα κεράκι. Να ανάψετε ένα κεράκι, να ανάψετε, να ανάψετε. Αυτά τα έχει κάνει όλο ο πατήρ Θεόδουλος. Ναι. Τα έχει φτιάξει. Ναι. Είναι όμορφο. Είναι σαν ένα στολίδι μες στο μοναστήρι.
Και εσωτερικά και εξωτερικά, μα το δείτε. Περάστε. Σκύβεις το κεφάλι πάντα εδώ, είπαμε. Πολύ στενές οι πόρτες. Είδατε. Είναι στενές οι πόρτες γιατί εδώ το ασκητήριο Πάτερ Θόδουλος που έκανε το μοναστήρι έκανε στενές πόρτες γιατί... Για να σκύβεις το κεφάλι κάτω-κάτω και να θυμάσαι πάντα ότι χωρίς ταπείνωση δεν σώνεσαι. Στενή η πύλη λέει και τεθλιμμένη η οδός που πάει στη Βασιλεία του Θεού. Έχει κάνει, θα δείτε όλο το μοναστήρι, είναι όλες οι πόρτες στενές. Ήταν υψηλοί άνθρωποι και γεροί άνθρωποι, γεροδεμένοι. Αλλά κάνανε όλες τις πόρτες στενές γιατί κάθε φορά να σκύβουν το κεφάλι κάτω, χαμηλά, να μπορούν να μπουν μέσα και να θυμούνται πάντα ότι πρέπει με την ταπείνωση να σωθούμε. Χωρίς ταπείνωση δεν σώνεται κανένας. Ήμουν 16 χρονών όταν κοιμήθηκε, τον θυμήθηκα και άρρωστόνε, πέθανε στην κλινική του Ατσαγκλή, στην Καλαμάτα και μάλιστα όταν βγήκε η ψυχή του είπαν οι νοσοκόμες, έλαμψε όλο το δωμάτιο και το έκανε ο γιατρός μετά γραφείο εκείνο το δωμάτιο, δεν ξαναβάλα άρρωστο. Και ήμουν τυχερή που τον εγνώρισα. Εδώ ήταν το κρεβατάκι του που κοιμότανε. Εκεί που καθόσαστε έβαζε τους ανθρώπους που ήταν να ξυμολογηθούν. Αλλά ήξερε κιόλας όταν ήταν να έρθει εδώ. Κάποια φορά έβρεχε ο Θεός με το Θεό. Και είχε ξεκινήσει ένας κυραντώνης, αυτός ήταν από τη Χρυσοκελαριά πάνω, αλλά ήταν στην Καλαμάτα, έμενε, να έρθει να εξομολογηθεί. Και λέει στις καλόγριες, πηγαίνετε να ανοίξετε την πόρτα γιατί έρχεται ο Αντώνης με τη γυναίκα του και τα παιδιά του να εξομολογηθούν. Πάνε οι αδερφές στην πόρτα, μου το λέγει ο ίδιος άνθρωπος, ανοίγει την πόρτα και λέει, καλά λέει, που ξέρατε έτσι λέει αδερφές, λέει, μας είπε ο γέροντας ότι έρχεσαι. Είχε προορατικό. Ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Το φαγάκι του το βάζανε απ' έξω και το νεράκι του και όποτε είχε την ανάγκη ερχόταν, ας πούμε, να... Αλλά πάνω απ' όλα ταπείνωση. Αυτό είναι μετόχη, ας το πούμε κάπως, του Παναγουλάκη. Πήγε στον πατήρ Ηλία, τον Παναγουλάκη. Λέμε τώρα για το πριν το 17. Παιδί ακόμα, νέος. Και ο πατήρ Ηλίας του είπε, εσύ θα πας στην Κορώνη και θα κάνεις το γυναικείο. Και εμείς εδώ θα κάνουμε ταντρικό. Και έτσι ξεκίνησε το μοναστήρι εδώ πέρα. Τον έστειλε ο πατήρ Ηλίας εδώ. Και ξεκίνησε το γυναικείο μοναστήρι. Ενώ στην αρχή που ήρθε είχε μαθητές. Δεν είχε μοναχές. Μετά ήρθε η Θεοδούλη, πρώτη μοναχή, η οποία ήταν από τη μεγαλύτερη οικογένεια της Κορώνης και βοήθησε κι αυτή. Και κάνανε σιγά σιγά το μοναστήρι. Ο Πάτερ Κυπριανός μας έλεγε, μου έλεγε εμένα, ναι, όταν τον έβαλε, τρία πράγματα, παιδί μου, θα θυμάσαι στη ζωή σου. Υπάρχει αιώνια κόλαση, υπάρχει αιώνιος παράδεισος. Τα κλειδιά, ο κάθε άνθρωπος τα έχει στο χέρι του και πάει όπου θέλει. Μόνο σου θα ανοίξει. Θες να πας στον παράδεισο, θες να πας στην κόλαση. Τρία πράγματα. Δεν είναι πολλά πράγματα να θυμάται κανείς στη ζωή του. Εδώ είναι το σχολείο που ερχόταν ο γέροντας και μάζευε τις μοναχές για να μιλήσουν πάντα για τη ματαιότητα. Εκεί υπήρχε μια πορτούλα που από εκεί ερχόταν ο γέροντας και εκεί ερχόταν η γερόντισσα. Να καθίσουμε λοιπόν. Ο πατήρ Θεόδουλος πήγε στην Καλαμάτα για να σκητέψει. Ο πατήρ Ηλίας είχε ένα σκελετό του φίλου του, γιατί αυτός σαν άνθρωπος δεν ήξερε και αυτός από θρησκευτικά, ήταν γλεντζές. Κάποια μέρα όμως πέθανε ο φίλος του σε ηλικία που ήταν μικρός, δεν θυμάμαι τώρα 18-20 χρονών, και στην κηδεία του φίλου του άκουσε τον παπά που είπε «Μεταβεύει εκ του θανάτου στη ζωή». Και λέει στον παπά, μόλις τελείωσε η κηδεία, «Έλα εδώ παπά, εσύ τον έθαψες το φίλο μου». Τι ζωή έλεγες και ποιο θάνατο και αυτά και ποια ζωή. Κάτσε ο ιερέας και το εξήγησε. Παιδί μου, ο φίλος σου δεν πέθανε. Υπάρχει άλλη ζωή, ο Χριστός, το ένα το άλλο. Μπορώ λέει να σωθώ κι εγώ. Τον έστειλε, πήγε στη Βελανιδιά στο μοναστήρι, εκεί εξομολογήθηκε και αποφάσισε, του δώσε ένα βιβλίο του Αγίου Αντωνίου, να κάνει τη ζωή του Αγίου Αντωνίου. Το δε σκελετό του φίλου του τον συνέθεσε και τον είχε δίπλα του. Εκεί λοιπόν πήγε ο πατήρ Θεόδουλος να σκητέψει. Ο πατήρ Ηλίας του είπε: Θα πας στην Κορώνη, θα κάνεις το γυναικείο εκεί και στην Καλαμάτα εδώ θα κάνουμε το αντρικό. Ήρθε εδώ πέρα, έλεγε ήθελε και αυτό να κάνει ένα σκελετό. Να έχει. Και του λέει ένας από τους μαθητές του: Γέροντα, άμα πεθάνω, κάνε με μένανε. Όταν πέθανε, πέρασε, μου λένε τώρα εδώ πέρα η Κορώνη, κάποιος Γερμανός γιατρός καθηγητής, ο οποίος του συνέθεσε τα οστά. Είναι σχεδόν από το 1925-30, έτσι ο σκελετός αυτός που βλέπετε. Και όλο το κήρυγμα του πατήρ Θεόδουλου ήταν για τη ματαιότητα.
Ζούλα που ήταν άγιος άνθρωπος και ξέρεις τι μου έλεγε από μικρή. Έλεγε παιδάκι μου, πατέρας είναι άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλη ζωή του κοσμικού, άλλη ζωή του μοναχού. Βέβαια να διαλέξεις ό,τι θέλεις, αλλά εκεί είναι πιο καλή ζωή. Και ίσως ας πούμε και εγώ μετέπειτα, γιατί ήμουν μοδίστρα στην αρχή και έρευα και είχα πολλές με τις γυναίκες και έβλεπα και τα προβλήματά τους και αυτά. Και μέσα η κλίση μου τράβηξε προς το μοναχισμό από τότε. Εν τω μεταξύ άρχισα και με τη ζωγραφική και αυτά, μου άρεσε η ησυχία. Από το πρωί ξεκίναγα μέχρι το βράδυ, ζωγράφιζα. Δεν ήθελα να βγω ούτε έξω από την θενά. Ή θα γεωγραφούσα ή θα ζωγράφιζα. Εκκλησία, σπίτι. Ήταν μάλλον από το Θεό. Εδώ έχουμε και έναν ωραίο πίνακα, έξω, του Θεού. Αυτό είναι ένα μικρό ατελιέ που το έχουμε κάνει τώρα. Παλιά, ξέρετε, εδώ πέρα μου βάζανε οι αδελφές για ένα κρεβατάκι και κοιμόμουν που ερχόμουν, που ήμουν μικρό παιδάκι. Ερχόμουν να τους βγάζουν κάμια ποδίτσα, κάνα μαντιλάκι τότε, γιατί είχαν και αυτές εκεί την έκθεση. Βγάζουνα κάτι και αυτά και τις άλλες ώρες ερχόμουν εδώ πέρα. Ξέρω ότι υπήρχε άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Άσκηση, δηλαδή υπήρχαν τα φρούτα. Τα τρώγε ο κόσμος και οι καλόγριες οι ίδιες δεν παίρνανε από κάτω γιατί τους είχε δώσει ευλογία η γερόντισσα. Ωπα. Αχ, κάποτε τα ανεβέζαμε τούτα εδώ. 3-3 τα σκαλιά, τώρα γεράσαμε. Και δεν μπορώ. Διακόψε τα σταφυλάκι. Θα τσακόψει και ένα σταφυλάκι από τα μπελάκια του Πάτρη Κυπριανού που έχει γράψει και ποίηματα. Yeah. Έχει γράψει πάρα πολλά ποίηματα και η εγκυκλοπαίδεια τον έχει με το ψευδώνυμο Παναγιώτης Γλυφός. Mm. Τον έχει γράψει. Ενώ είναι, ας πούμε, ήταν καθηγητής εδώ στην Κορώνη, ο Πάτρη Κυπριανός. Φιλόλογος. Θεολόγος ήταν. Α, θεολόγος. Θεολόγος. Και μου έλεγε ένας μάλιστα ότι είχε, λέει, πάρει άδεια από το κράτος να διδάσκει και δύο ξένες γλώσσες για να μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά του την εποχή εκείνη, ας πούμε, για να γίνουν λίγο πιο. Μου το είπε κάποιος ο κύριος που είχε έρθει εδώ και ήταν μαθητής του. Και ερχόμαστε λίξη πόλτα εδώ και μας βοηθούσε. Ο λόγος των απλών ανθρώπων δεν έχει παρελκυστικότητα, ούτε ρητορική κολακία, ούτε μασκαραμένο εκφοβισμό. Δεν έχει βαυκαλήματα, ούτε μελωμένα λόγια για να πείσει τον απέναντι. Ο λόγος των απλών ανθρώπων είναι ευλογία Θεού, απέριτος και ουσιαστικός. Στοχεύει στην καρδιά και ανακουφίζει την ψυχή.